αδελφέ γίνεστε μάρτυρε ότι ο κύριο Ιησούς επέστρεψε και ενσαρκώθηκε για να κάνει το έργο του. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όλοι ξέρουμε ότι ο κύριο Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Ολοκλήρωσε το έργο του, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Εμφανίστηκε σε όλου του μαθητέ του και ανέβηκε στον ουρανό με ένα ένδοξο πνευματικό σώμα. Ακριβώ. Όπω το λέει και η βίβλο, άνδρε Γαλιλαίοι, τι ήσταστε εμβλέποντες στον των ουρανών. Ούτω ο Ισού, ω τη ανελήθη αφημώνη των ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθον τρόπον είδετε αυτόν πορεβόμενον ει τον ουρανών. Αμήν. Οπότε, η βιβλική γραφή εδώ επιβεβαιώνει πω όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα είναι το αναστημένο και πνευματικό σώμα του που θα εμφανιστεί σε εμά. ναι. ναι. Στι έσχατε ημέρε, γιατί ο Θεό να ενσαρκωθεί με τη μορφή του ιού του ανθρώπου για να κάνει το έργο τη κρίση, γιατί. Γιατί, yeah. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αναστημένου πνευματικού σώματο του κυρίου Ιησού και τη ενσάρκωση ω ιού του ανθρώπου, mm -hmm. Παραμένω μπερδεμένο mm -hmm. σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ, συναναστρέψου μαζί μα. Ναι, παρακαλούμε. Ναι, παρακαλούμε. Ναι, κοινωνήστε παρακαλούμε. μαζί μα και στρέψουμε μαζί μα. Ναι, Σε παρακαλούμε. Αναφέρεται στη βίβλο. Ούτε ο Ιησού θέλει ελθεί, ούτε καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενων ει των ουρανών. Ο κύριο Ιησού ανέβηκε στον ουρανό ω αναστημένο πνευματικό σώμα. Άρα ο δεύτερο ερχομό του πρέπει επίση να είναι με τη μορφή του αναστημένου πνευματικού σώματό του. Είναι το πιο λογικό. Αδύνατον να είναι λάθο αυτό. Εσεί μαρτυρείτε ότι ο Θεό των Εσχάτων ημερών ενσαρκώθηκε για το έργο της κρίσης, μου φαίνεται αδύνατο. Σωστά λέει. Ναι, είναι δύσκολο να το αδύνατο. Φαίνεται αδύνατο. Φαίνεται αδύνατο. Ε, οι περισσότεροι πιστοί πιστεύουν ότι ο Κύριος που επέστρεψε θα εμφανιστεί με το πνευματικό σώμα του. Δηλαδή με το πνευματικό σώμα του κυρίου Ιησού, με το οποίο εμφανιζόταν στον άνθρωπο για 40 μέρες μετά την ανάσταση. Όλοι οι πιστοί το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Σε ένα επιφανειακό επίπεδο, το πνευματικό σώμα του κυρίου Ιησού μετά την ανάστασή του. Φαίνεται όμοιο με το ενσαρκωμένο σώμα. Αλλά το πνευματικό σώμα δεν περιορίζεται από τον υλικό κόσμο, τον χώρο ή το μέρο. Μπορεί να εμφανιστεί και να εξαφανιστεί κατά βούληση, αφήνοντα τον άνθρωπο σοκαρισμένο και έκπληκτο. Τέτοια περιστατικά είναι καταγεγραμμένα στη βίβλο. Ναι, σωστά. Λίγο καιρό προτού ο κύριο Ιησού σταυρωθεί, μιλούσε και εργαζόταν με την κανονική ανθρώπινη φύση τη άρκα. Είτε εξέφραζε αλήθειε, συναναστρεφόμενο είτε έκανε θαύματα, όλοι τον έβλεπαν φυσιολογικό. Αυτό που έβλεπαν ήταν μια σάρκα που πραγματικά εργαζόταν σκληρά, που πραγματικά υπέφερε πολύ και πλήρωνε το τίμημα. Στο τέλο ήταν αυτή η σάρκα που σταυρώθηκε ω προσφορά περί αμαρτία για τον ίδιο τον άνθρωπο, ολοκληρώνοντα έτσι το έργο λύτρωση. Είναι ένα ευρέω αποδεκτό γεγονό. Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Αν ήταν το πνευματικό σώμα του κυρίου Ιησού θα κατάφερνε να συναναστραφεί τους ανθρώπους. Θα μπορούσε πραγματικά να υποφέρει μαρτύρια και να πληρώσει το τίμημα. Θα μπορούσε να καρφωθεί στον σταυρό. Δεν θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Αν ήταν το πνευματικό σώμα του που έκανε το έργο, θα μπορούσαμε να αλληλεπιδράσουμε. Θα προδίδαμε τις διαφθαρμένες διαθέσεις μας. Θα σχηματίζαμε αντιλήψεις για Αυτόν. Θα τολμούσαμε να επαναστατήσουμε και να κρίνουμε τον Θεό. Έχει τόσο δίκιο σχέδιο, Όχι, είναι σοφό. Κάτι τέτοιο <Ρίως> θα ήταν αδύνατον. <Ρίως> Όλοι έχουμε μια ανθρώπινη φύση. Περιοριζόμαστε από τον υλικό κόσμο, το χώρο και το μέρο. Ο τρόπο σκέψη μα είναι φυσιολογικό. Αν ο άνθρωπο ερχόταν σε άμεση επαφή με το έργο του πνευματικού σώματο, σίγουρα θα τρομοκρατούνταν. Παρανοϊκέ και μανιακέ θα ήταν οι σκέψει του. Έτσι, ο Θεός θα δυσκολευόταν να επιτύχει το έργο της σωτηρίας. Το αποτέλεσμα της εργασίας με την κανονική ανθρώπινη φύση ξεπερνά αυτό του πνευματικού σώματος. Σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Ο εκλεκτός λαός του Θεού δεν βίωσε ποτέ το έργο του πνευματικού σώματος του Θεού. Θα ήταν βεβαίω ατέριαστο για το πνευματικό σώμα να εκφράσει ευθέω την αλήθεια, να αλληλεπιδράσει με του ανθρώπου και να ποιμάνει τι εκκλησίε. Σωστά, πράγματι. Αν ο άνθρωπο δεν το πνευματικό Λέβαια. σώμα του κυρίου, θα Αυτή η εξήγηση Κύριε. με βοήθησε να το κατανοήσω. Αδέρφια, το έργο τη κρίση που επιτελεί ο δεύτερο ερχομό του Θεού στι έσχατε ημέρε χρησιμοποιεί την έκφραση του λόγου για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Στόχο του είναι να ξεσκεπάσει ανθρώπους και να τους εξαλείψει ανταμείβοντας τους καλούς και τιμωρώντας τους πονηρούς. Αν ο Θεός εμφανιζόταν με πνευματικό σώμα, όλοι οι άνθρωποι θα γονάτιζαν μπροστά Του. Πώς θα ξεχώριζε τους καλούς από τους κακούς. Σωστά. Ναι. Επίσης, αν ο Θεός εμφανιζόταν με το πνευματικό σώμα Του, ο άνθρωπος θα πανικοβαλόταν και θα τρόμαζε και θα ξεσπούσε το χάος. Το έργο της κρίσης στις έσχατες ημέρες, πώς θα γινόταν τότε. Ζωστά. Ζωστά. Πώς ζωστά. επίσης ο Θεός θα ολοκλήρωνε την ομάδα ανθρώπων που πληρούν το θέλημά Του πριν από τις καταστροφές. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Πολύ σωστά μιλάει. λέει πολύ σωστά. Ναι, σωστά. Οπότε, στις έσχατες ημέρες, ο Θεός πρέπει να πάρει πάλι σάρκα ως Υιός του ανθρώπου με ανθρώπινη φύση. Μόνο έτσι μπορεί να κάνει το έργο Του και να ζήσει στον κόσμο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκφράσει την αλήθεια και να κρίνει και να εξαγνήσει ώστε ο άνθρωπος να διασωθεί από τις επιρροές του σατανά, να σωθεί από το Θεό και να γίνει λαός του Θεού. Ω, oh, έτσι ακριβώς. Mm. Ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς εργάστηκε με κανονική ανθρώπινη φύση για να επιτύχει τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Το αναστημένο πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού εμφανίστηκε για να αποδείξει ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Αυτό έγινε για να ενδυναμωθεί η πίστη. Οπότε, το πνευματικό σώμα του Θεού ήρθε μόνο για να εμφανιστεί, όχι όμως για να εργαστεί. Ό, τώρα κατάλαβα. ναι. Η ενσαρκωμένη σάρκα του Θεού πρέπει να έχει ανθρώπινη φύση, ώστε να μπορεί να εργαστεί και να πετύχει τη λύτρωση και σωτηρία της ανθρωπότητας. Σωστά. Αν ο Θεός θέλει να σώσει την ανθρωπότητα με το έργο της κρίσης στι έσχατες ημέρες, πρέπει να ενσαρκωθεί και να δράσει με κανονική ανθρώπινη φύση, ώστε να επιτύχει το καλύτερο. Ah. Δεν θα εμφανιστεί ω το πνευματικό σώμα του κυρίου Ιησού για να κάνει το έργο τη κρίση στι έσχατε ημέρε. Αυτό είναι κάτι που εμεί οι πιστοί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είναι, μόνο ναι, αν ενσαρκωθεί για να κάνει το έργο, το έργο του, μπορεί είναι, ο Θεό ναι, να εξαγνήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Αυτή η επικοινωνία με έκανε να καταλάβω. Mm. Φαίνεται πω το πνευματικό σώμα του κυρίου Ιησού μόνο εμφανίζεται στον άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι εργάζεται. Ακριβώ. Όταν ο Κύριος Ιησούς ολοκλήρωσε το έργο της Σταύρωση, το αναστημένο πνευματικό Σώμα Του εμφανιζόταν για 40 μέρες. Το έκανε ώστε ο άνθρωπος να δει ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Σωστά. 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 Ναι. Μόνο η σάρκα που πήρε το Πνεύμα του Θεού μπορεί να αναστήσει και να γίνει πνευματικό Σώμα. Mm -hmm. Γι' αυτό ήταν απαραίτητη η ενσάρκωση του Θεού, ώστε να κάνει το έργο του. Σωστά. σωστά. Πολύ σωστά. Μόνο όταν ενσαρκώθηκε, κατάφερε ο Θεός να κάνει το έργο της λύτρωσης μέσω της Σταύρωσης. Σωστά. Μόνο αν ενσαρκωθεί, μπορεί ο Θεός να εκφράσει την αλήθεια, να κρίνει και να εξαγνίσει Και να σώσει διεξοδικά την ανθρωπότητα από την αμαρτωλότητα. Αμήν. Αμήν. Σωστά. Οι πάστορες και πρεσβύτεροι ναι. δεν το έθεσαν ποτέ έτσι. Αμήν. Για να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο το νόημα της ενσάρκωσης, Α διαβάσουμε από το λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Ε, εντάξει. εντάξει. Θέλω να διαβάσω κι άλλο από το λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Θέλω να κατανοήσω καλύτερα. Ο Παντοδύναμος Θεό λέει: Ενσαρκώνεται επειδή η σάρκα μπορεί επίση να διαθέτει εξουσία και είναι ικανό να διεκπεραιώνει έργο μεταξύ των ανθρώπων με πρακτικό τρόπο που είναι ορατό και αυτό τον άνθρωπο. Αυτό το έργο είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από οποιοδήποτε έργο που επιτελείται άμεσα από το Πνεύμα του Θεού που κατέχει όλη την εξουσία. Και τα αποτελέσματά του είναι επίσης εμφανή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ενσαρκωμένη σάρκα του μπορεί να μιλήσει και να εργαστεί με πρακτικό τρόπο. Η εξωτερική μορφή της σάρκας του δεν έχει καμιά εξουσία και μπορεί να προσεγγιστεί από τον άνθρωπο η ουσία του φέρει εξουσία, αλλά η εξουσία του δεν είναι ορατή από κανέναν. Όταν αυτός μιλά και εργάζεται, ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να εντοπίσει την ύπαρξη της εξουσίας του. Αυτό είναι ακόμα πιο ευνοϊκό για το πραγματικό έργο του. Εάν ο Θεός δεν ενσαρκωνόταν, θα παρέμενε πνεύμα τόσο αόρατο όσο και μη απτό για τον άνθρωπο ο άνθρωπος είναι πλάσμα της σάρκας. Και ο άνθρωπος και ο Θεός ανήκουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους και έχουν διαφορετική φύση. Το πνεύμα του Θεού είναι ασύμβατο με τον άνθρωπο της σάρκας και δεν μπορούν να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ τους. Εξάλλου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει πνεύμα. Ως εκ τούτου, το πνεύμα του Θεού Πρέπει να γίνει ένα από τα πλάσματα και να επιτελέσει το αρχικό Του έργο. Ο Θεός δίνεται να ανυψωθεί στο υψηλότερο σημείο και να ταπεινωθεί με το να γίνει άνθρωπος της δημιουργίας, να επιτελέσει έργο και να ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά ο άνθρωπος δεν δίνεται να ανυψωθεί στο υψηλότερο σημείο και να γίνει πνεύμα, πολύ λιγότερο δε να κατέλθει στο χαμηλότερο σημείο. Ναι. Ναι. Επομένως, ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί για να πραγματοποιήσει το έργο Του. Ναι, πράγματι. Πρέπει να ενσαρκωθεί. Πολύ ωραία. Α. Ο λόγος του Θεού. Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι κανονικός και πρακτικός. Ορισμένα πράγματα επάνω Του είναι διαφορετικά από αυτό που φαντάζονται οι άνθρωποι. Φαντάζονται ότι αυτά τα πράγματα είναι αόρατα, ανέγκυχτα, μυστηριώδη. και ότι Αυτός μπορεί να γνωρίζει κάτι χωρίς να περιορίζεται από τον χώρο ή τη γεωγραφία. Αν αυτό ισχύει, τότε δεν πρόκειται για σάρκα, αλλά για πνευματικό σώμα. Αφότου ο Κύριος Ιησούς καρφώθηκε στο Σταυρό και στη συνέχεια αναστήθηκε, μπορούσε να περάσει μέσα από την πόρτα. Αλλά αυτό ήταν ο αναστημένος Ιησούς. Πριν την Ανάσταση, ο Κύριος Ιησούς δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα από έναν τοίχο. Περιοριζόταν από τον χώρο, τη γεωγραφία και τον χρόνο. Αυτή είναι η κανονική πτυχή της σάρκας. Εντάξει. 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 Μπορούμε να δούμε. Τον λόγο του παντοδύναμου Θεού. Ναι, α τον δούμε. Εντάξει, καλό ναι. μου ακούγεται. Α διαβάσουμε hey, θέλω να τον λόγο του παντοδύναμου. παντοδύναμου. Μπορεί να του παρακαλώ. Αδελφέ σου. Δόξα στο κύριο. Θα ακούσουμε τα λόγια του παντοδύναμου Θεού. Θα ακούσουμε τα λόγια του Ο λόγο ενσαρκώνεται. Ναι, ο λόγο ενσαρκώνεται. Είναι τα λόγια του Θεού. Παρακαλώ, γυρίστε στο 355. Εντάξει. ο παντοδύναμος Θεός λέει «Επειδή αυτός που κρίνεται είναι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι από σάρκα και έχει διαφθαρεί και δεν είναι το πνεύμα του σατανά που κρίνεται άμεσα, το έργο της κρίσης δεν διεξάγεται στον πνευματικό κόσμο, αλλά ανάμεσα στους ανθρώπους. Κανείς δεν είναι πιο κατάλληλος και πιο αρμόδιος από τον ενσαρκωμένο Θεό για να κρίνει τη διαφθορά της σάρκας του ανθρώπου. Εάν η κρίση διεξαγόταν απευθείας από το πνεύμα του Θεού, τότε δεν θα ήταν καθολική. Επιπλέον, ένα τέτοιο έργο θα ήταν δύσκολο για τον άνθρωπο να το δεχτεί, διότι το πνεύμα δεν είναι σε θέση να έρθει αντιμέτωπο με τον άνθρωπο και γι' αυτό τα αποτελέσματα δεν θα ήταν άμεσα. Πόσο μάλλον θα μπορούσε ο άνθρωπος να δει την απρόσβλητη διάθεση του Θεού πιο καθαρά. Ο σατανάς μπορεί να νικηθεί πλήρως μόνο αν ο εντσαρκωμένος Θεός κρίνει τη διαφθορά της ανθρωπότητας. Αν αυτή η δουλειά γινόταν από το πνεύμα του Θεού, τότε δεν θα ήταν νίκη επί του σατανά. Το πνεύμα είναι εν γενός πιο υψηλό από τα θνητά όντα και το πνεύμα του Θεού είναι εν γενός άγιο και θριαμβεύει πάνω στη σάρκα. Αν το πνεύμα έκανε αυτό το έργο απευθείας, δεν θα ήταν σε θέση να κρίνει όλη την ανυπακοή του ανθρώπου και δεν θα μπορούσε να αποκαλύψει όλη την αδικία του ανθρώπου διότι το έργο της κρίσης διεξάγεται και μέσω των ανθρώπινων αντιλήψεων για το Θεό και ο άνθρωπος δεν είχε ποτέ αντιλήψεις για το πνεύμα και έτσι το πνεύμα δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει καλύτερα την αδικία του ανθρώπου πόσο μάλλον να αποκαλύψει πλήρως αυτή την αδικία ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ο εχθρός όλων εκείνων που δεν τον γνωρίζουν. Μέσω της κρίσης των αντιλήψεων του ανθρώπου και της εναντίωσης προς Αυτόν, αποκαλύπτει όλη την ανυπακοή της ανθρωπότητας. Οι συνέπειες του έργου του στη σάρκα είναι πιο εμφανείς από εκείνες του έργου του πνεύματος. Και έτσι η κρίση όλης της ανθρωπότητας δεν εκτελείται απευθείας από το πνεύμα, αλλά είναι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Τα λόγια του είναι ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα. Δόξα τω Θεώ. Ας γυρίσουμε στη σελίδα 1011. Μόνο μέσω της ενσάρκωσης μπορεί να παραδώσει προσωπικά τον Λόγο Του στα αυτιά όλων, έτσι ώστε όλοι όσοι έχουν αυτιά να ακούσουν το λόγο του και να λάβουν το έργο της κρίσης του λόγου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που πέτυχε ο λόγος του. Ναι. Και όχι η εμφάνιση του πνεύματος που κάνει τον άνθρωπο να υποτάσσεται λόγω του φόβου. Μόνο με αυτό το πρακτικό και ιδιαίτερο έργο μπορεί να αποκαλυφθεί πλήρως η παλιά διάθεση του ανθρώπου κρυμμένη βαθιά μέσα του για πολλά χρόνια, ώστε ο άνθρωπος να την αναγνωρίσει και να την αλλάξει. Αυτό είναι το πρακτικό έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Μιλάει και κρίνει με πρακτικό τρόπο για να επιτύχει τα αποτελέσματα της κρίσης πάνω στον άνθρωπο μέσω του λόγου. Αυτή είναι η εξουσία του ενσαρκωμένου Θεού και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού. Α σταματήσουμε εδώ την ανάγνωση. Ο παντοδύναμος Θεός αποκάλυψε το μυστήριο της ενσάρκωσης. Ο λόγος Του πραγματικά ανοίγει τα μάτια. Σωστά. Είναι πραγματικά εκπληκτικός ο λόγος Του. Μ. Αδελφοί, επικοινωνήστε κι άλλο μαζί μας. Ναι, ναι. ναι βέβαια. Ο λόγο του παντοδύναμου Θεού εξηγεί ξεκάθαρα τη διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού στο πνευματικό σώμα και του έργου του ενσαρκωμένου Θεού. Σωστά. Επίση, αποκαλύπτει πλήρω το νόημα του έργου του Θεού μέσω τη ενσαρκωσή του. Mm -hmm. Mm -hmm. Παρά το γεγονό ότι το πνευματικό σώμα του κυρίου Ιησού μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο, του φαίνεται ακατανόητα μυστηριώδε και μάλιστα εντελώ απρόσιτο. Προκαλεί φόβο και ανησυχία και κρατά απόσταση επειδή το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει, να επιτελέσει έργο και να μιλήσει με τους ανθρώπους, είναι ανίκανος να σώσει την ανθρωπότητα. Ωστόσο, ο ενσαρκωμένος Θεός είναι διαφορετικός. Μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο, να τον ποτίσει, να τον προμηθεύσει. Όπως όταν ο Κύριος Ιησούς εξέφραζε την αλήθεια και προμήθευε τον άνθρωπο οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Οι μαθητές του πολύ συχνά καθόντουσαν μαζί του, άκουγαν τις διδασκαλίες του και έκαναν εγκάρδιες συζητήσει. Έτσι έλαβαν απευθεία την πείμανσή του. Ό,τι προβλήματα ή δυσκολίε αντιμετώπιζαν, ο κύριο Ιησούς του βοηθούσε. Ήταν πρικισμένοι με τεράστια αποθέματα ζωή. Θεωρούσαν τον Θεό προσιτό και αγαπητό. Γι' αυτό κατάφεραν να αγαπήσουν και να υπακούσουν τον Θεό. Μόνο όταν η ενσάρκωση του Θεού φτάσει στο βασίλειο του ανθρώπου έχουμε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε, να βιώσουμε, να τον γνωρίσουμε. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να δούμε το μεγαλείο του Θεού, τη σοφία και την πρακτική σωτηρία της ανθρωπότητας με τα ίδια μας τα μάτια. Αυτή είναι η μία πλευρά της σημασίας και της πρακτικής αξίας του έργου του ενσαρκωμένου Θεού. Το πνευματικό σώμα απλώς δεν μπορεί να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Δόξα, Δόξα το το Θεό. που ο Θεός ενσαρκώθηκε για να κάνει Ωραία. το έργο Του. Δόξα το Θεό. Αμήν. Αυτή η συναναστροφή έκανε ξεκάθαρο ένα γεγονός για εμάς. Με την ενσάρκωση του οσιού του ανθρώπου με κανονική ανθρώπινη φύση, μπορεί ο Θεός να κρίνει, να κατακτήσει και να εξαγνίσει τον άνθρωπο. Το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού δεν θα μπορούσε να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα στο έργο Του. Ναι. Σωστά. Όταν ο Θεός ενσαρκωθεί ως Υιός του ανθρώπου, ώστε να κάνει το έργο της κρίσης και της εξάγνησης, εμείς οι άνθρωποι θα φερθούμε στο Θεό σαν άνθρωπο. Δεν θα έχουμε διαχωρίσει την ενσάρκωση του Θεού με το ποιο είναι. Θα σχηματίσουμε έννοιες σχετικά με τα λόγια και το έργο του Θεού. Θα φερθούμε στον Χριστό χωρίς σεβασμό και δεν θα υπακούμε. Θα τον ξεγελάσουμε, θα τον κρίνουμε, θα τον εναντιωθούμε και θα τον καταδικάσουμε η αλαζονία, η παρακοή και η αντίστασή μας θα είναι πλήρως εμφανής ενώπιον του Χριστού. Έχει δίκιο. Ναι, ναι. Καλά λέει. Όπως λέει ο παντοδύναμος Θεός, η διαφθαρμένη διάθεση και η παρακοή και η αντίσταση του ανθρώπου εκτίθενται όταν βλέπει τον Χριστό. Και η παρακοή και η αντίσταση που εκτίθενται σε τέτοια περίσταση είναι πιο απόλυτες και πλήρεις από ό,τι σε κάθε άλλη. Ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου και έχει την κανονική ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό ο άνθρωπος ούτε τον τιμά ούτε τον σέβεται. Ο Θεός ζει ενσαρκωμένος. Γι' αυτό η παρακοή του ανθρώπου έρχεται στο φως λεπτομερός και έντονα. Λέω λοιπόν ότι η έλευση του Χριστού έχει φέρει στο φως όλη την παρακοή της ανθρωπότητας και έχει φανερώσει εντελώς τη φύση του ανθρώπινου γένους. Αυτό ονομάζεται δελεάζοντας μια τίγρη να κατεβεί από το βουνό και δελεάζοντας ένα λύκο να βγει έξω από τη σπηλιά. Ας τελειώσουμε εδώ την ανάγνωσή μας. Ο Θεός κρίνει, εκθέτει, κλαδεύει και αντιμετωπίζει την ανθρωπότητα βάσει αδειάσεις των πιστηρίων παρακοής. Το έργο του Θεού είναι πρακτικό και αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο των ανθρώπων. Αυτοί που μπορούν να δεχτούν την αλήθεια των πιστηρίων θα πιστούν απόλυτα και θα δεχτούν την αντίσταση. Ακόμα και την παρακοή τους θα αντιληφθούν επίσης την άγια, δίκαιη και απρόσβλητη διάθεση του Θεού. Συστά. Και θα μπορέσουν να δεχτούν πυθύνια την κρίση και το πέδεμα του Θεού, ώστε να κατακτηθούν και να σωθούν με το έργο του Θεού. Συστά. Όπως λέει ο παντοδύναμος Θεός, «Ο εξαρκωμένος Θεός είναι ο εχθρός όλων εκείνων» που δεν τον γνωρίζουν. Μέσω της κρίσης των αντιλήψεων του ανθρώπου και της εναντίωσης προς αυτόν, αποκαλύπτει όλη την ανυπακοή της ανθρωπότητας. Οι συνέπειες του έργου του στη σάρκα είναι πιο εμφανείς από εκείνες του έργου του πνεύματος. Και έτσι η κρίση όλης της ανθρωπότητας δεν εκτελείται απευθείας από το πνεύμα, αλλά είναι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ορατός και απτός από τον άνθρωπο και ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο. Στη σχέση του με τον ενσαρκωμένο Θεό, ο άνθρωπος προχωρά από την εναντίωση στην υπακοή, από τη δίωξη στην αποδοχή, από τη σύλληψη στη γνώση και από την απόρριψη στην αγάπη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του έργου του ενσαρκωμένου Θεού. Ο άνθρωπος σώζεται μόνο με την αποδοχή της κρίσης του. Μόνο σταδιακά τον γνωρίζει μέσα από τα λόγια του στόματός του. Κατακτάται από Αυτόν κατά τη διάρκεια της εναντίωσής του σε Αυτόν και δέχεται την προσφορά της ζωής από Αυτόν κατά την αποδοχή της πέδευσής Του. Όλο αυτό το έργο είναι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού και όχι το έργο του Θεού στην ταυτότητα του Πνεύματος. Α, ναι, Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος θα μπορέσει να εξαγνιστεί και να σωθεί απόλυτα εάν είναι η ενσάρκωση του Θεού που θα κάνει το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες. Ναι, είναι αλήθεια. είναι αλήθεια. Δόξα το Θεό. Καταλαβαίνω πολύ πιο καθαρά τώρα που σας άκουσα. Δόξα το Θεό. Δεν υποβλήθηκα ακόμα στην κρίση του παντοδύναμου Θεού. Γνωρίζω όμως ότι αν η ενσάρκωση του Θεού εκτελέσει την κρίση του, τον εξαγνισμό και τη σωτηρία, τότε θα έρθουμε σε επαφή με τον Θεό και θα καταφέρουμε να τον γνωρίσουμε. Σωστά. σωστά πολύ σωστά. Το έργο της ενσάρκωσης του Θεού είναι πολύ πρακτικό. Δόξα το, το, το Θεό. Ντρέπομαι που θα το πω. Πιστεύουμε πολύ καιρό. Δεν καταλάβαμε όμως το λόγο του. Ερμηνεύαμε βάση της φαντασίας, πιστεύοντας πως ο Κύριος θα κατέβει από τα σύννεφα. Εκείνα τα χρόνια, χάζευα συχνά τον ουρανό, περιμένοντας ανόητα το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού δεν μελέτησα το έργο της ενσάρκωσης του Θεού των Εσχάτων ημερών. Πόσο αδαείς υπήρξα τελικά. Ναι. Αμήν. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τώρα καταλαβαίνουμε πιο καλά. Αμήν.